ήρθα να συναντήσω την Vivian και ήρθες η μισή. Την άλλη μισή την άφησα στο σπίτι. Έχασα αρκετά κιλά. Έχασα 12 σίγουρα. Σε πόσο διάστημα? Σε περίπου 6 μήνες. Πώς τα έχασες λοιπόν τα κιλά, ήταν μόνο διατροφή? Δίαιτα και διατροφή. Τα 5 πρώτα είναι τα δύσκολα. Και πάντα εκεί κολλούσα, γιατί έχω αρχίσει άπειρες φορές. Δίαιτες, διατροφές, ή κόβω, ας πούμε, τους υδατάνθρακες, κόβω τη ζάχαρη. Δεν τα κατάφερα. Έχανα 3 κιλά, ένιωθα λίγο καλύτερα, μετά τα παρατούσα. Όμως, όταν περάσεις τα 5, λες, καταρχήν το βλέπεις πάνω σου, αρχίζει και φαίνεται. Και λες, αχ, τώρα θα συνεχίσω. Λίγο το ένα, λίγο το άλλο, έκοψα όντως τελείως το ψωμί και τη ζάχαρη. 3 μήνες τίποτα. Μετά άρχισα να αντικαθιστώ, ας πούμε, το πρωινό, οτιδήποτε κουλούρι που συνήθως δεν έτρωγα και πρωί, αλλά με κάτι πιο υγιεινό. Έκοψα το βραδινό και μετά σταμάτησα να πεινάω. Λέω, τώρα συνέχισε. Και έτσι τα κατάφερα. Μεσημέρι, ας πούμε, έτρωγα ό,τι φαγητό υπήρχε, αλλά χωρίς ψωμί, χωρίς τυρί. Το δύσκολο είναι η σοκολάτα. Τρελαίνομαι, τρελαίνομαι. Ο γιος, ο οποίος πια είναι ένας μικρός άντρας, 9 ετών. Είναι, ακριβώς. Τι είπε για τα κιλά? Στην αρχή του έλεγα, βρε Γιώργο, του λέω, θέλω να χάσω κάποια κιλά, και μου λέει, μαμά, εμένα δεν μου φαίνεσαι παχιά, αλλά άμα θέλεις να χάσεις για να νιώσεις καλύτερα, κάνε διατροφή. Σωστά, του λέω, βρε Γιώργο, αυτό θα κάνω. Αλλά επειδή με ζει καθημερινά, δεν έχει διαρκεί τη μεγάλη αλλαγή που βλέπουν κάποιοι. Θα έχω να τους συναντήσω καιρό. Αλλαγές όμως και επαγγελματικά. Ναι. Γιατί μας λείπει το σόι μας φέτος. Σε όλους. Ωστόσο, ακούγεται έντονα το τελευταίο διάστημα ότι το σόι θα επιστρέψει κοντά μας. Ακούγεται. Αυτό είναι αλήθεια. Μακάρι να γίνει. Το συζητάτε καθόλου μεταξύ σας? Το σχολιάζουμε επειδή ακριβώς ακούγεται. Είναι κάτι το οποίο μακάρι να γίνει. Το θεωρώ λίγο δύσκολο, γιατί πρέπει όλοι οι ηθοποιοί που συμμετείχαμε στη σειρά να είμαστε διαθέσιμοι. Που βέβαια, αν συμβεί κάτι τέτοιο, νομίζω θα δώσουμε προτεραιότητα για να βοηθήσουμε, ούτως ώστε να ξανασυμβεί. Αλλά δεν είναι τίποτα σίγουρο. Mm-hmm. Τηλεόραση τώρα βλέπεις? Ξέρω γιατί σε ρωτάω. Δεν βλέπω τηλεόραση, γιατί δεν είχα τηλεόραση μέχρι και σήμερα. Σήμερα ήρθε ο ηλεκτρολόγος και έβαλε, τοποθέτησε, ας πούμε, την τηλεόραση και έβαλε και την κεραία. Θα βλέπω από εδώ και πέρα. Έχω δει λίγο τις μέλισσες και μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι μια κλασική ερώτηση που γίνεται φέτος. Εσύ είχες δεχτεί πρόταση για τις άγριες μέλισσες? Ναι. Για κάποιο συγκεκριμένο ρόλο? Ναι, αλλά δεν έγινε. Φέτος όμως έχεις και μια πολύ καλή σχέση με τη Σκούπα. Να είμαστε στο θέατρο Gloria. Είναι μια πολύ δυνατή κωμωδία των Ρέπα Παπαθανασίου, Αχτύπη το Δίδυμο. Μια πάρα πολύ ωραία παρέα, πολύ ζωηρή, πολύ χαρούμενη.